Αυξημένα τα περιστατικά με ιώσεις που δέχονται στα ιατρία τους παιδίατροι και παθολόγοι του Βόλου. Πρόκειται για ένα φαινόμενο το οποίο παρουσιάζει έξαρση το τελευταίο χρονικό διάστημα στα παιδιά αλλά και στους μεγαλύτερους σε ηλικία. Όπως επισημαίνουν πάντως οι γιατροί, και η σκόνη που υπάρχει το τελευταίο διάστημα μετά τις πλημμύρες στην πόλη του Βόλου έχει συντελέσει το θέμα. Οι ιώσεις βέβαια έχουν ξεκινήσει, υπό την έννοια ότι έχουν ξεκινήσει τα σχολεία και έχουμε μπει σιγά σιγά, έτσι θέλουμε να πιστεύουμε, σε μια κανονικότητα. Προς το παρόν θα έλεγα ότι η νοσηρότητα κινείται σε καλύτερα επίπεδα από ότι αντίστοιχη περσινή. Δεν έχουμε ακόμη την έλευση της γρίπης, για παράδειγμα, που πέρυσι μέσα στο Νοέμβριο είχαμε πάρα πολλά περιστατικά. Δεν ξέρω εάν για αυτό οφείλεται απλά το ότι νοσήσανε πάρα πολύ τα παιδιά μας πέρυσι, επομένως φέτος οι προβλέψεις είναι για μια λίγο καλύτερη χρονιά, ή αν έπαιξε ρόλο τουλάχιστον στην περιοχή μας ότι από πλευράς σχολικής χρονιάς πρακτικά χάθηκε ο Σεπτέμβριος με τα γνωστά γεγονότα. Επομένως, η σεζόν ίσως μας πάει λίγο πίσω. Αυτό που επικρατεί αυτή τη στιγμή είναι κάποια κρούσματα κορονοϊού. Ξέρετε, υπάρχει ακόμα ο κορονοϊός στη ζωή μας. Οι γονείς δεν πρέπει να τον αμελούν, μολονότι η νόσηση είναι ήπια στα παιδιά, πραγματικά. Θα πρέπει όμως να κάνουμε εκείνα τα τεστ που οφείλουν να γίνουν προκειμένου να προστατεύσουμε και την σχολική τάξη. Ένα άλλο θέμα που στην περιοχή μας είναι ιδιαίτερα έντονο είναι όλη αυτή η παρουσία της σκόνης τον τελευταίο μήνα, η οποία βεβαίως επηρεάζει τα παιδιά, επηρεάζει τόσο το ανώτερο όσο και το κατώτερο αναπνευστικό των παιδιών, και όχι μόνο των παιδιών που έχουν ευαισθησία ή εμφανίζουν αναπνευστικές αλλεργίες ή έχουν χρόνιες πνευμονοπάθειες. Αυτά τα παιδιά, κατά την ταπεινή μου γνώμη, θα μπορούσαν, όταν κινούνται σε περιοχές που ακόμα υπάρχει αρκετή σκόνη, προληπτικά να φορέσουν μία μάσκα, γιατί όλο αυτό είναι κάτι που το εισπνέουμε, αλλά βλέπουμε ότι επηρεάζει πάρα πολύ αυτή η σκόνη και τα φυσιολογικά παιδιά, δηλαδή τα παιδιά που δεν έχουν συνοσηρότητες. Ακόμα και εμάς τους ενήλικες, δηλαδή, συχνά έρχονται γονείς στο ιατρείο και μας λένε ότι αισθάνονται αυτήν την σκόνη στο λαιμό τους, το οποίο συνήθως προκαλεί είτε μία ρινίτιδα επίμονη, είτε έναν βήχα παροξυσμικό. Χθες πάντως πραγματοποιήθηκε και επιμορφωτική ημερίδα στο συγκρότημα Μουρτζούκου που διοργανώθηκε από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας στο πλαίσιο του προγράμματος υποστήριξης της ποιότητας της σχολικής ζωής των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας. Σύμφωνα με γιατρούς που τοποθετήθηκαν σε αυτή την εκδήλωση, στα ιατρία υπάρχει πλέον αυξημένη ροή περιστατικών ασθενών,